Το λόγο έχει ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, κύριος Κουκούτσης Δημήτριος, για 6 λεπτά, κύριε Κουκούτση. Θα μου επιτρέψετε, ελάτε, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα ανωδυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξαναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου 46 μαθητές και μαθήτριες, καθώς και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου. Η Βουλή σας καλωσορίζει. Αρχίστε, κύριε Κουκούτση. Ο κύριος Ερμαλένιος πριν ανέφερε ότι δεν μας αρέσει, αλλά πρέπει να τον ψηφίσουμε αυτόν τον προϋπολογισμό. Γιατί όμως δεν μας αρέσει? Έχει θετικό πρόσημο, λέει. Για να μην του αρέσει σημαίνει ότι κάτι πάει στραβά. Αλλά όμως δήλωσε ότι θα φέρει στον πονεμένο λαό καλά. Δηλαδή, από τη μία δεν θέλουμε να το ψηφίσουμε, αλλά είμαστε αναγκασμένοι να το ψηφίσουμε, αλλά γιατί δεν θες να το ψηφίσεις? Τέλος πάντων, είναι σφάξαμε αγά μου να γιάσω. Ο πρώτος προϋπολογισμός του συνασπισμού της αριστεράς και της πρόοδου της δεξιάς. Άσχετα αν η δεξιά δεν θέλει την πρόοδό της. Χτυπιόσασταν, κυρίες και κύριοι, 2,5 χρόνια στην προηγούμενη Βουλή εδώ. Χτυπιόσαν στα έδρανα. Όχι, προδότες, εγκληματίες, τι κάνετε κτλ. Τώρα το πάτε σιγά σιγά. Και καλά κάνετε, γιατί μπορεί να σπάσουν τα αυγά. Σύντροφοι και συντρόφισσες του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, βαράτε αλίπητα. Δεν θα ακουστεί κιχ. Μην ανησυχείτε καθόλου. Όλα αυτά τα χρόνια πράξατε αυτό που έπρεπε. Χαϊδέψατε τα αυτιά του λαού, του διαλύσατε τα σωματεία με όλους αυτούς τους καραγκιόσιδες, τους αργυρώνητους επαγγελματίες συνδικαλιστές. Τον ευνουχίσατε, τον δέσατε κόμπο και δόξα τω Θεώ με μπαλωμένο παντελόνι, τρίπιο σόβρακο, άδεια τσέπη, με κομμένο το ρεύμα και απλήρωτα τα δάνεια, τον διατηρήσατε στην Ευρώπη. Συγχαρητήρια. Τι κι αν κρύβεται από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, τι κι αν το σπίτι του είναι κρύο, τι κι αν δουλεύει 12 ώρες την ημέρα για 400 ευρώ το μήνα, είναι Ευρωπαίος. Έβαλες ένα δεκάρικο βενζίνη, δύστυχε Έλληνα, για να σε φέρει και να σε πάει στη δουλειά το αυτοκινητάκι σου. Για να πάρεις τα μισά ένσημα. Καλά είναι. Δεν είδες το μαγαζάκι απέναντι? Εκείνο έκλεισε. Είμαι εγώ καλύτερα τώρα. Μωρέ, πώς έλεγαν εκείνο το γείτονα που πήδηξε προχθές από τον τρίτο? Όσο τα σκέφτεσαι, σου ανεβαίνει η πίεση. Πάρε με τη χούφτα τα γεννόσιμα ψυχοφάρμακα, περιμένοντας να τελειώσει η λαϊκή. Μήπως πάρουμε ότι περισσέψει στην άκρη του δρόμου. Άνοιξε την τηλεόραση για να σε φωτίσει ο Βερίκοκος, ο Ευαγγέλιος και ο Χατζημήτρος. Τι να σου κάνουν και τα κανάλια. Και αυτά τα κανάλια δουλεύουν ασταμάτα για το καλό του λαού. Έχουν και αυτοί από τα θαλασσοδάνεια, χρωστάν τα ντερά τους. Αλλά κάνουν ρυθμίσεις. 500, 1000 ευρώ το μήνα σε 15.000 δόσεις. Μπόμπολες είναι αυτοί. Και αποχαυνώνεσαι, κοιτάζοντας τα δελτία ειδήσεων, όλους αυτούς που σε έφτασαν ως εδώ, αλλά είναι, λέει, και οι μόνοι που μπορούν να σε σώσουν. Έτσι σε γαλουχίσανε, δύστυχε. Φύλα τα πόδια των βουλευτών όλων των κομμάτων που σε διοίκησαν μέχρι τώρα. Προσκύνησέ τους. Πικραίνονται που γίνονται όλα αυτά. Αλλά γίνονται για το καλό σου. Γιατί πρέπει να παραμείνεις Ευρωπαίος. Βλέποντας διαφημίσεις, νομίζεις ότι ζεις σε μια άλλη χώρα. Τώρα ήρθαν μεγάλες εταιρείες που θα σε σώσουν από τη ΔΕΗ, από τον ΟΤΕ, που θα κάνουν το μέλλον σου καλύτερο. Όταν στο νοσοκομείο όμως σου βάζουν πάνω στην πληγή λίγο βαμβάκι και από πάνω σιλοτέιπ, μην ανησυχείς, στην αποτρίχωση σε βοηθάνε. Δεν είναι ότι δεν έχουν τα άλλα υλικά. Στο ATM στάσου γεροντά μου αγέροχα, εσύ περήφανο νιάτος σε λέγανε και τιμημένα γερατιά, εσύ λοιπόν που είσαι ο τιμημένος γέροντας, κάτσε να πάρεις τα 300, αλλά είναι ευρώ, να τα πάρεις, γιατί είναι ευρώ, μπορεί να είναι 300 αλλά είναι ευρώ. Και αν ακούσεις κάποιες κακοήθειες Έλληνα περί αγώνα, πατρίδας, οικογένειας, αξιοπρέπειας, μη δίνεις σημασία. Που να τρέχουμε τώρα, κοίταξε καλύτερα τη ζωούλα σου, το σπιτάκι σου, τη βόλεψή σου, έτσι σε καταντήσανε. Ανθρωπάκι ήσουνα και ανθρωπάκι θα είσαι. Πάνω απ' όλα όμως πρέπει να ανήκεις στον εθνικό κορμό. Και ποιος ξέρει στο μέλλον, μπορεί ο βουλευτής σου να σε ψιλοβολέψει. Είναι και αυτό. Πρέπει όμως όλοι σας να
παραδεχτείτε ότι γενικά ο Έλληνας περνάει καλά. Κουτσά στραβά τις μικροϋποχρεώσεις μέχρι τώρα τις έβγαλε. Έλα όμως που τώρα στα χωριά το γεροντάκος ο πατέρας δεν έχει εκείνα που είχε στην άκρη. Τα πήρανε κι αυτά. Και βρε αδελφέ, σου λέω άλλος, για κοίτα, οι καφετέριες είναι γεμάτες. Κρίση, κρίση, αλλά γεμάτες. Καλά περνάμε, καλά περνάμε. Φαίνεται δεν έχει έρθει η σειρά του αυτού που τα λέει ακόμα. Καλά περνάμε. Αλλά έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει ζωή. Τι έχουμε ξεχάσει, τι είναι το δικαίωμα, τι είναι η πραγματική ανάγκη. Υποβιβάσαμε την ποιότητα τη ζωή μας στο επίπεδο της επιβίωσης. Ακόμα υπάρχει μια βιτρίνα των λίγων, αυτών που έχουν, που κρύβει τη δυσοδεία, που κρύβει τους πολλούς που σέρνονται άσκοπα, χωρίς να ξέρουν που πάνε και χωρίς να ξέρουν τι κάνουν. Και ενώ το πιστοποιητικό θανάτου έχει ήδη υπογραφεί, όσο περισσότερο χρόνο συντηρηθεί στη ζωή ο μελοθάνατος, τόσο μεγαλύτερα τα κέρδη για κάποιους. Οι κυβερνήσεις έχουν χάσει κάθε αξιοπιστία και όποιος πρωθυπουργός λειτουργεί σε αυτό το σύστημα, πάλι θάλασσα θα τα κάνει. Αυτό το σύστημα ήταν, είναι και θα είναι σάπιο. Τελικά, πλην του πατριωτισμού, τι άλλο είναι αυτό που μπορεί να παρακινήσει τους Έλληνες να σώσουν την πατρίδα, να βγούμε από το λίθαργο? Και όλοι εσείς, εδώ σε αυτή την αίθουσα, ψάχνετε απεγνωσμένα να βρείτε γιατί αντέχει η Χρυσή Αυγή. Γιατί γιγαντώνονται, ενώ όλες οι δυνάμεις οθούν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ποιος θα κλάψει για μας, τα μέσα ενημέρωσης, η Βουλή, για τους νεκρούς μας, ποιος έκαψε, ποιος έκλαψε. Εκτός από εμάς, τους συντρόφους τους και τους γονείς τους, ποιος άλλος. Με χαρά είδατε το θάνατό τους, σας το λέω ακριβώς όπως είναι. Φασιστάκια ήταν, έτσι είπατε όλοι σας. Μας υποτιμήσατε, κυρίες και κύριοι, όπως έκαναν και οι προφήτες της παγκοσμιοποίησης. Αιώνιες όμως οι επιταγές του Νίκου Καζαντζάκη. Το πρώτο σου χρέος εκτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους. Το δεύτερο είναι να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος να παραδώσεις το γιο σου στη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. Να λοιπόν που η δύναμή μας εμάς δεν μετριέται ούτε σε ψήφους ούτε σε βουλευτικές έδρες. Υπόθηκαν πράγματα εδώ σε αυτή την αίθουσα που ήταν ταμπού για δεκάδες χρόνια. Υπόθηκαν αλήθειες. Όμως υπόθηκαν και πράγματα, υπόθηκε και κάτι άλλο σε αυτή την αίθουσα για το αυγό, λέει, του φιδιού. Χρησιμοποιώντας τη δική σας ορολογία, θα σας πω ότι δεν υπάρχει πλέον αυγό του φιδιού. Πλέον το αυγό εποάστηκε. Απευθυνόμενο στον ελληνικό λαό θα πει μια τελευταία κουβέντα. Ξύπνα καημένε μουραγιά, ξύπνα. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν καίγονται τα πορτοφόλια μας, δεν καίγονται τα σπίτια μας, καίγονται συναισθήματα, ελπίδες, όνειρα, παιδιών νέων. Όλες οι ασφάλειες καίγονται. Αργά ή γρήγορα θα έρθει όμως το βραχυκύκλωμα που θα κατεβάσει το γενικό. Και τότε θα σας δω όλους σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κουκούτσι, βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Τώρα να μιλήσει ο